Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στα κεντρικά στούντιο τη Ναυτεμπορική TV τον καλό συνάδελφο Χάρη Τιγκριντάκη, δημοσιογράφο, τον διαβάζει στον ελεύθερο τύπο, τον ακούτε στον Α989 και τον διαβάζετε επίση και στο Insider. Χάρη, καλώ ήρθε. Καλώ μα ήρθε, Χάρη. Καλώ σα βρήκα, Μαρία. Ανέστη. Χαίρομαι πολύ. πολύ. Βλέπω αυτή τη νέα προσπάθεια η οποία έχει εξαιρετική δυναμική. Και εύχομαι τα καλύτερα για όλου. Το ευχαριστούμε τους. πάρα πολύ. Προσπαθούμε τώρα... να δίνουμε καλέ ειδήσει τώρα, αλλά δεν για μας μα αυτό... αφήνει το περιβάλλον. Ε? Γι' αυτό και πρώτο προσκεκλημένο είσαι εσύ, Χάρη. Γιατί κοιτά τώρα, αυξημένα επιτόκια, αυξημένο <laughs> πληθωρισμό, αγωνία για το μέλλον τη Ευρώπη, αγωνία για τον ΟΠΕ και τι τιμέ του πετρελαίου. Χάρη στην Γκριντάκη με τα καλά νέα για τον ελληνικό τουρισμό. Κοίτα, για, το... για φέτο. Για φέτο. Ε. Βέβαια, ένα τουρισμό πολλών ταχυτήτων. Ωραία. Πάμε πρώτα σιγά σιγά να δούμε λίγο για το κομμάτι του ενεργειακού τουρισμού που λέγαμε. Τι είναι Μαι. ο ενεργειακό τουρισμό, γιατί είναι και τη μόδα τώρα για να καταλάβουν και οι τηλεθεατέ μα. Έχει κυρίω αναπαραχθεί σε μέσα του εξωτερικού. Ε, το τα ακούμε. Βλέπουμε μια προσπάθεια που γίνεται από πλευρά ε, ε, του Υπουργού Τουρισμού του Βασίλη του Κικίλια. Ε, Έχοντα επισκέψει και στην, ε, και, στο, και στη Γερμανία και στι σκανδιναβικέ χώρε. Ε, τι είναι οι ενεργειακοί τουρίστες. Δεν διαφέρουν πολύ από του τουριστικούς νομάδες. Είναι τουρίστες οι οποίοι αυτή την περίοδο θα επιλέξουν να πάνε σε ένα, σε ένα προορισμό πιο ζεστό, άρα και πιο φθηνό, για να μπορούν ε, να αντέξουν ε, την ε, αναρρίχηση των ε, τιμών στον στο προορισμό τους, στο χω, στη χώρα τους τέλο πάντων. Τώρα να το, θα το εκλαϊκεύσω, θα το τερματίσω, Χάρη. Είναι αυτό που διάβασα σε ένα χθε που αναρωτιέται... Κάποιο στο Facebook, ε, συμφέρει περισσότερο να γεμίσω με πετρέλαιο το τεπόζιτό μου ή να πάω διακοπές στι αιχέλες. Δηλαδή αυτό είναι ο ενεργειακός τουρισμός. Ε, περίπου. Περίπου περίπου έτσι είναι. Αλλά βέβαια, ε, γι' αυτό το ανέφερα με τους τουριστικούς νομάδες, δηλαδή είναι ε, ε, τουρίστες, ε, επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να δουλεύουν από το κομπιούτερ τους και από μακριά. Και να απολαμβάνουν ε, την υπέροχη χώρα μας, την πιο φθηνή χώρα μας σε σχέση με τις, τη μεγάλη ακρίβεια που αναμένεται αυτό το χειμώνα και να μας προσεγγίσουν. Βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τους αυτούς που είναι ε, ε, επαγγελματίες, είναι και τους συνταξιούχου. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα συνταξιούχων που πολλές φορές το χρόνο μπορούν και ταξιδεύουν και επιδοτούνται από τα ταμεία τους για να πάνε σε χώρες ζεστές. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι οι χώρες του Νότου γενικά. Έτσι, η Ισπανία, ε, μιλάμε για τι ε, Βαλεαρίδες, για τα Κανάρια νησιά. Μιλάμε για Ιταλία. Μιλάμε για προορισμού ε, όπου ο ήλιο. Ε, την Ισία, γιατί όχι, γιατί όχι στην Αίγυπτο. Βέβαια, στην Αίγυπτο δεν μπορεί να είσαι και παραγωγικό. Είσαι mm -hmm. μόνο να πα στο Σάλμερ Σέχ. Τέλο. Ναι, ναι, ναι. Ενώ εδώ μπορεί να τα κάνει όλα. Είναι και το ζήτημα τη ασφάλεια μέσα σε όλα αυτά που Είναι ασφαλή προορισμοί. Το μόνο που αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο ασφαλέ να κολυμπά και να πηγαίνει εκεί στα, στα <laughs> κοράλια, γιατί κάθε χρόνο τρώνε μια-δύο τουρίστριε. Κυρίω γυναίκε, <laughs> δεν ξέρω γιατί έχουν προτίμηση <laughs> <οι καρχαρίες. laughs> <laughs> ε, Πραγματικά γίνεται σοβαρή προσπάθεια από το Υπουργείο Τουρισμού, γιατί προτείνονται κάποιες, κάποιες περιοχές συγκεκριμένες, κάποια νησιά. Ναι, σίγουρα είναι στην προμετωπίδα τέλος πάντων αυτών των επιλογών, είναι η Αθήνα. Είναι, είναι προορισμοί που έχεις ε, δυνατότητα α, και το χειμώνα. Ένα τέτοιο προορισμό σίγουρα είναι η Αθήνα, η Κρήτη επίση και η Ρόδο. Η Ρόδο δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει. Αυτέ είναι οι προορισμοί που μπορούν να έχουν ξενοδοχεία που θα μείνουν ανοιχτά μεγαλύτερη περίοδο. Σαφώ είναι και η Θεσσαλονίκη, έτσι, αλλά δεν δε ξέρω, εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη προβολή από τον προορισμό τον ίδιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αν θα αυξηθεί ο χειμερινό τουρισμό και αν θα έχουμε νέε πτήσει στην Αθήνα. Γιατί πρόσφατα είχαμε και τη γνωστή κόντρα ιδιωτική αεροπορική εταιρεία με την κυβέρνηση, ότι διακόπτει πτήσει από την Αθήνα κτλ. Ε, να δώσουμε. Ότι ναι, υπάρχει ένα θέμα σε αυτό το κομμάτι αναφορικά με τη Ryanair, η οποία ήδη κάνει τα deal τη με άλλου προορισμού στην Ελλάδα. Δεν φεύγει από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ψήφο εμπιστοσύνη για το ταμείο τη, να το πω έτσι. Είναι σίγουρα λεφτά. Ε, απλά εντάξει, ζήτησε κάποιες συγκεκριμένε εκπτώσει από τη Φράπορτ Θεσσαλονίκη και στην... Ε, κυρίω όμως από το Ελευθέρω Βενιζέλος, γιατί το Ελευθέρω Βενιζέλο έγινε ιστορία: να μην έχει βάση. Mm -hmm. Όχι, δεν θα πετάει. Θα πετάει. Δεν θα το έχει σαν βάση. Δηλαδή θα μείνει το βράδυ αεροπλάνο. Mm -hmm. ε, εκεί ήταν το όλο σκηνικό. Ε, τώρα να δούμε ότι πέρα από την Αιτζίαν, η οποία έχει τον κύριο όγκο των πτήσεων αναφορικά με το εσωτερικό, αλλά και ένα σημαντικό κομμάτι μερίδιο και στι πτήσει του εξωτερικού. Έχουμε τη Sky Express, η οποία πάει δυναμικά. Έχει, είναι πιο θα λέγαμε, low cost εταιρεία, δεν έχει business μέσα και έχει οπωσδήποτε έχει πάρει ένα κομμάτι από την πίτα τη Ryanair πάντα. Ε, αλλά και στο εσωτερικό έχει πάρει ένα κομμάτι, σαφέστατα. Επίση έχουμε ε, τη Wizard, έχουμε άλλου παίχτε στο low cost που σαφώ ε, ε, και αυτοί έχουν αντλήσει ένα σημαντικό μερίδιο από την πίτα της Ryanair και οπότε θα ήθελε να έχει πολύ χαμηλότερα τέλη προσγείωσης έστω και, και μηδενικά θα ήθελε ο Λύρη να έχει mm -hmm. βέβαια ε, και να μπορεί να πετάει, αλλά το, το αεροδρόμιο είναι επιχειρήσει πλέον έτσι. Ε, Ποιες είναι τώρα οι άλλες πόλεις όπου παραλλήλως ε, η Ryanair ετοιμάζει ε, το ε, Κάτι το αυτή μου έχει πάρει κάτι για την πατρίδα μου, τα Χανιά. Εντάξει, μια ασφαλή επίση. Μα έδωσε την είδηση επιλογή. τώρα ο Χάρη. Ναι, ναι. θα, το, θα, το, θα, το, θα, το, θα το γράψει και ο ίδιο. Πάμε λίγο στα τρία λεπτά μα απομένουν για να πάμε στο διάλειμμα για το στίχημα τη επιμήκυση του τουρισμού. Τελικά θα ζήσουμε χειμώνα τουρισμό στην Ελλάδα ή όλα σταμάτανε με το που ανοίγουν τα σχολεία. Ε, πολύ σωστή παρατήρηση. Τα, στ, τα σχολεία σε όλο τον κόσμο ανοίγουν, τελειώνουν ε, τον αρχέ Ιουνίου, τέλη Μαου αλλού και ξεκινάνε το Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου σε άλλε χώρε. Άρα αυτό το family tourism είναι συγκεκριμένο. Τέλο, δεν μπορεί να το αλλάξει. Ε, υπάρχουν όμω άλλα κομμάτια του τουρισμού, όπω είναι το City Break, δηλαδή ο προορισμό ε, του τριημέρου, mm -hmm. όπω είναι οι εναλλακτικέ μορφέ τουρισμού, τα συνέδρια, που η χώρα μα έχει πεδίο δόξης λαμπρό. ήδη αναπτύσσει αυτό το, το κομμάτι και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια. Ε, και όσον αφορά το εξωτερικό, για να έρθουν οι τουρίστε είναι οι πτήσει. Mm. Βλέπουμε ότι έχουμε νέα πτήσει από την Αμερική καθημερινά. Βλέπουμε ότι η Δέλτα ε, και δύο από τον Καναδά, τρει από τι ΗΠΑ και δύο από τον Καναδά. Ε, η, ΔΕΛΤΑ ανακοίνωσε ότι επιμηκύνει το πρόγραμμά της μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει πολλά. Ε, ναι. Ε, επίσης, ε, η Jet2 ε, δι, έχει, τελειώνει αργά και ανακοίνωσε ότι ξεκινά οι από Μπέρι Λονδίνο ε, και από Μάντζεστερ, ξεκινάει από τις 2 Φεβρουαρίου. Νωρί. Mm -hmm. ah, mm -hmm. Βέβαια υπάρχουν οι άλλε αεροπορικέ όπω είναι η Aegean, η British, η EasyJet, η Ryanair που θα, θα συνεχίζεται αυτό, δεν σταματάει. Άρα λοιπόν το κομμάτι του CD Break η Αθήνα πουλάει πάρα πολύ σε αυτό. Τα ε, τελευταία χρόνια ανεξαιρέσει τον κορονοϊό, ε, αυτά τα δύο του κορονοϊού, υπήρχε αυτή η δυναμική, θα συνεχιστεί, ο κόσμο διψάει να ταξιδέψει. Ε, τα και εισήτηρια... πάνω και τα πορτοφόλια έτσι, που το υποστηρίζουν αυτά τα βαρέα. να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: τον Ολλανδό τουρίστα. Mm -hmm. έτσι. Ο Ολλανδό τουρίστα ταξιδεύει τα τέσσερις φορέ το χρόνο. Η μία είναι για το family, όσοι έχουν. Ε, η, η, η μία φορά είναι για να πάει σε ένα city break, να πάει ένα τριήμερο, για το εξωτερικό πάντα μιλάμε. Mm -hmm. Και δύο φορέ θα πάει για εναλλακτικό τουρισμό. Δύο φορέ. Θα πάει για αναλλακτικό του τουρισμό. Η, είναι, η χώρα μα, αν αναπτύξει τα μονοπάτια τη ακόμη περισσότερο, αναπτύξει ε, τα καταβλητικά τη, τα αναρχητικά τη πάρκα και όλα τα σχετικά, τα πεδία όλα αυτά, ε, νομίζω ότι είμαστε η ΜΕΚΑ για αυτή την αγορά. Έχουμε πεδίο δόξη λαμπρό για όλε τι μορφέ αναλλακτικού τουρισμού. Ε, πάμε εμεί τώρα σε ένα πεδίο διαφημιστικό πέντε λεπτών και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα κουβέντα με το Χάρι Τιγριντάκη. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Παρακολουθείτε πάντα το κανάλι τη Αυτεμπορική. Μισή ώρα μετά τι 2 το μεσημέρι έχουμε την πρώτη δήλωση του Πρωθυπουργού από την Πράγα. Κοινέ αξίε και σεβασμό του διεθνού δικαίου στην ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα. Είναι σε εξέλιξη τα δύο πάνελ. Στο ένα, ο κύριο Μητσοτάκη συμπροεδρεύει για θέματα ενέργεια, οικονομική πολιτική και ασφάλεια. Στο άλλο, είναι ο κύριο Ερντογάν, καλεσμένο με τον κύριο Μακρόν σε πάνελ για την ασφάλεια. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί. Και εμεί τώρα θα συνεχίσουμε την κουβέντα που έχουμε με τον συναδελφό μα τον Χάρη Ντιγριντάκη σχετικά με τον τουρισμό. Και αναφυσβήτητα τα νέα από τα, τα τουριστικά νέα του 2022 είναι θετικά για τη χώρα μα. Και χαιρόμαστε, Χάρη, που μα λέει ότι υπάρχει προοπτική να επιμηκυνθεί και η περίοδο. Σε κάποιε του περιπτώσει. Τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο. Αυτό ξεπερνάει τώρα την Αθήνα, Ρόδο, Κρήτη. Εκεί αρχίζει και τελειώνει. Εκεί μάλλον. Εκεί ξέρω κάποιε πτήσει τσάρτερ που είναι στο Ηράκλειο μέχρι και τον Νοέμβριο. Μετά δεν υπάρχει κάτι άλλο συγκεκριμένο πάνω σε αυτό. Σαφώ υπάρχουν πτήσει. Η Αθήνα θα έχει κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει. Έχουμε και το μαραθώνιο α, τον Νοέμβριο, που είναι. Δυνα... Δεν είναι μόνο οι αθλητέ, είναι και οι οικογένειέ που έρχονται. Σωστά. Και αυτό είναι και η δυναμική του συνεδριακού τουρισμού. Ο συνεδριακό τουρίστα αφήνει πέντε και έξι φορέ παραπάνω από τον απλό τουρίστα. Έρχεται η οικογένεια, βγαίνει έξω, πάει στα μαγαζιά. Γιατί σε πολλού προορισμού. Ε, ένα κλασικό παράπονο που έχουν ε, οι επιχειρηματίες είναι ότι μένουν στο ξενοδοχείο και βγαίνουν έξω ή θα μπορούσαν να βγουν παραπάνω. Ο συνεργαστικός τουριστά δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγοράσει εκδρομέ, να βγει τον προορισμό, θα πάει σε καλό ξενοδοχείο ε, και επίσης ε, ε, σίγουρα θα πάρει και σουβενίρ, θα πάει να αγοράσει, ε, θα πάει να φάει έξω, να δει, Του ενδιαφέρει γιατί τουρισμό τι είναι, εμπειρία είναι. Ε, mm -hmm. Χάρη μου, έλεγε κάποια πηγή μου που έχει επαφή με την πληρότητα των, ξενοδοχείων, των μεγάλων ξενοδοχείων στην Αθήνα ότι αναμένουν ε, εντό του Νοεμβρίου 1,5 εκατομμύριο μόνο Αμερικανούς τουρίστε. Mm -hmm. Και αυτό είναι από τι κρατήσει που έχουν γίνει. Ε, αυτό δεν το είχαμε δει πέρυσι να συμβαίνει. Πέρυσι, Θα αλλάξει την ε, εικόνα. Πέρυσι, το 19 εννοεί προφανώ. Το 19, ναι, ναι. Ε, ναι, δεν υπήρχε τόσο. Φέτο έχουμε και μεγαλύτερη έχουμε άνθηση και τη κουραζιέρα. Έχουμε μεγαλύτερα μεγέθη στο home porting. Δηλαδή στην κουραζιέρα. Το 19 είχαμε πιο πολλέ ε, ε, στάσει, αλλά τώρα έχουμε πολύ περισσότερα κουραζιερόπυλια τα οποία ξεκινάνε και τελειώνουν την κουραζιέρα του εδώ. Άρα ο κόσμο αυτό θα μείνει και πριν την κουραζιέρα και μετά. Οι κουραζιέρε τελειώνουν αργά φέτο, τελειώνουν τον Νοέμβριο. Τελειώνουν, ε, και είναι σπουδαίο αυτό γιατί είναι μια μορφή. Μπορεί να μην αφήσει τα χρήματα σε ένα προορισμό, αλλά το κουραζιερόπυλα πού θα προμηθευτεί. Ε, έσοδα. Ε. Ε, έσοδα, δηλαδή που θα προοδευτεί τα, τα, τρόφιμα, τα τρόφιμα που θέλει ή άλλε προμήθειε που χρειάζονται από τον προορισμό. Και είναι, είναι σπουδαίο αυτό κάτι, γνωρίζουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε γιατί έχουμε τουρισμό δύο ταχυτήτων, Πώ προκύπτει αυτό, Χάρη. Ναι, είναι προορισμοί όπω είναι η Μήκονο Σαντορίνη που χρειαζονται απο τον προορισμο και ειναι σπουδαιο αυτο κατι μου λοιπον παμε ξεφύγει από, το, από τα όρια τη Ελλάδο. Είναι η υπόλοιπη Ελλάδα, δυνατή, η οποία είναι η Κρήτη, πανίσχυρη θα λέγαμε. Είναι η αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού τη λένε. Και όχι άδικα γιατί έχει πολύ περισσότερα από άλλου προορισμού ξενοδοχεία πεντάστερα. Μεγάλα και πεντάστερα. Και έχει και πιο ψηλέ τιμές από τη Ρόδο, για παράδειγμα. Έτσι. Mm -hmm. Ε, και ε, βλέπουμε άλλου προορισμού ε, οι, οι που ανεβαίνουν, όπω οι κυκλάδε, που δεν είναι εύκολη και η πρόσβασή του okay. ε, και ανεβαίνουν σημαντικά. Βλέπουμε την Πελοπόννησο η οποία έχει, αντλήσει, έχει απορροφήσει ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού του εισιτορικού τουρισμού, αλλά και βλέπει πάρα πολλού οδικού τουρίστε στην ευρύτερη, ε, στη βόρειο Ελλάδα, που έρχονται ακόμη και από την Πολωνία με το αυτοκίνητο. Mm -hmm. Ακόμη και από την Πολωνία με το αυτοκίνητο. Είναι σπουδαίο. Ε, η η, η βόρειο Ελλάδα δεν έχει ακόμη. Α, αντικαταστήσει την απώλεια που έχει δεχτεί από τη ρωσική και η ουκρανική αγορά. Είναι ένα σοκ φέτο. Αυτό πιστεύω ότι από το χρόνο α, θα αντισταθμιστεί. Και όλο αυτό ο θόρυβο που έγινε το καλοκαίρι με ένα άρθρο του γνωστού καθηγητή του κ. Καλίβα ότι πλέον η, η Ελλάδα θα είναι πρόστιμη για του Έλληνε λόγω ακρίβεια, το συμμερίζεσαι. Λόγω ακρίβεια υπάρχουν προορισμοί, όπω το πει πάρα πολύ, εύστοχα πολλών ταχυτήτων, που οι τιμέ είναι λογικέ ακομα mm -hmm. και στη Μύκονο υπάρχει φτηνό ξενοδοχείο. Υπάρχει όμω και άλλο ξενοδοχείο. Έτσι πολύ πιο ακριβά που οι τιμέ ε, τις τι βλέπει και αληθορίζει. Ε, αλλά ε, σαφώς σαφώ ε, πλέον μπαίνουμε σε αυτή τη δυναμική. Όταν έχει στόχο το να μαζέψει εισαγωγικά ποιοτικότερου τουρίστε, ε, πιο γερά παντελόνια. Ε, θα, αυτό θα δυσκολεύει για τον Έλληνα. Αλλά υπάρχει η, πόλη υπόλοιπη Ελλάδα, η πυρωτική Ελλάδα, η άλλα σημεία, γιατί προφανώς ο κύριος Καλίβας εννοούσε. γιατί ε, για το, δεν είχε βάλει στην εξίσωση μέσα το ενεργειακό θέμα που φέτο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ήταν πάρα πολύ πιο υψηλά. Mm -hmm. Μιλάμε σε, Δεν θα είναι πάντα έτσι. Ναι. Μην τρελαθούμε. Εντάξει, θέλει ανανέωση ο στόλο και χρειάζονται και πολλά χρήματα. Σε γενικέ γραμμέ, τώρα αντιλαμβανόμαστε, χάρη την Κριτάκη, ότι είμαστε ευχαριστημένοι από την πορεία του τουρισμού για το 2022 και φαίνεται ότι θα κλείσει Εξαιρετικά ικανοποιητικά. Ε, ποιοι είναι οι στόχοι για το 2023 που είναι μια χρονιά που δεν υπάρχουν δεδομένα, είναι γεμάτη αβεβαιότητες. Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Ε, ο Γκάλ Μπρέιθ, αυτός ο γνωστός φιλόσοφος, είχε πει ότι οι προβλέψεις για την οικονομία κάνουν την αστρολογία να φαντάζει αξιόπιστη. Φέτος τα άστρα στο κομμάτι... Ενέργεια για παράδειγμα και πληθωρισμό, δεν νομίζω να ευνοούν την Ευρώπη που είναι η κύρια, κρίσιμη μάζα τη αγορά. Ο Αμερικανό δεν σκέφτεται πολύ τα 500 δολάρια παραπάνω. Έτσι, και τώρα που έχει ισχυροποιηθεί και το δολάριο, του φαινόμαστε και φτηνοί, ακόμη Αλήθεια. πιο πολύ. Κυρίω είναι η ευρωπαϊκή αγορά, η γερμανική αγορά και η βρετανική. Βέβαια η βρετανική έχει επιστρέψει πολύ δυναμικά. Θα κλείσει πρώτη φέτο, κάτι γνώμη μου, ε, το νήμα τη προσέλευση ξένων τουριστών. Ε, άρα, λοιπόν, το κρίσιμο για να σου απαντήσω είναι πώ η, η Βρετανική και η Γερμανική αγορά θα κινηθεί. Οι υπόλοιποι θα έρθουν. Θα έρθουν. Η πολωνική αγορά που φέτο υπήρχε μια ανάσχεση στην έλευση του όπω ήταν το 19 οφείλεται στον πόλεμο τη Ουκρανίας που είναι δίπλα. Σε... Θα ξαναγυρίσει αυτό. Έτσι. Θα ξαναγυρίσει και θα αυξηθεί, πιστεύω, γιατί διψάνε και γουστάρουν Ελλάδα. Μεγάλη χώρα. Ε. Νέε αγορέ που πρέπει εκεί να επενδύσουμε. Ε, του Ρώσου έχουμε χάσει που είναι τα γερά πρωτοφόλια. Αντικειμενικά, ναι. Αντικειμενικά, ναι, μέχρι είναι έτσι Οι Ουκρανοί μέχρι να πατήσουν τα πόδια του θα περάσει πολύ μεγάλο διάστημα. Υπάρχουν όμω αγορέ, όπω είναι το Καζακστάν, mm -hmm. που ε, δυστυχώ εμεί, σαν χώρα, δεν έχουμε κάνει ε, πολύ καλέ κινήσει ή τουλάχιστον δεν το έχουμε δει. Είναι και μακρινή πτήση. Αλλά πάνε, αν πα δίπλα στα παράλια τη Τουρκία, αντάλια και αυτά, πετάνε. Πετάνε, γιατί να μην έρθουν και σε εμά, δεν κατάλαβα δηλαδή. Αυτό που λε είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να αντλήσουμε τουριστικό ρεύμα από το Καζακστάν. Δεν έχει δεν α... περάσει από το μυαλό μα αυτό. Και αμε, τι νομίζει. Και μάλιστα είναι και, και δυνατά πρωτοφόλια. Όχι αστεία. Βέβαια, εντάξει, η ρωσική αγορά ήταν. Φέτο ήρθαν περίπου ε, 30.000 Ρώσοι. Εκεί θα κλείσει. Εγώ πιστεύω. Αν ναι. λένε 10.000, εγώ πιστεύω είναι παραπάνω γιατί είναι ε, με βίζε ευρωπαϊκέ, έχουν βίζε άλλου τύπου. Πενταετία, που είχαν ήδη κλείσει, έχουν Golden Visa. Πολλοί Ρώσοι έχουν αγοράσει σπίτι εδώ πέρα mm -hmm. και ήρθαν εκεί. Μάλιστα, πάρα, κάποιοι του Reperator, καλοί Ρώσοι, πετάγανε μέσω, κάνανε μεικτά πακέτα. Μία εβδομάδα Dubai, μία εβδομάδα Ελλάδα. Μία εβδομάδα Αίγυπτο, μία εβδομάδα Ελλάδα. Mm -hmm. έτσι Και κάποιοι πήγαινα, πήγαν σε ξενοδοχεία που ταξίδευαν. Για το 2022 που αναφέρθηκε, Μαρία μου, το στίχημα είναι τα έσοδα. Γιατί στι αφήξει δεν θα πιάσουμε το 19. Ναι. Ε, στα έσοδα πιστεύω θα τα ξεπεράσουμε. Το ξεπεράσουμε το 19. Για το 22. Για το 22. Για το 23, ποιο να μιλήσει και τι να πει. Πάντω υπάρχει η αίσθηση χάρη ότι. Με όλη αυτή την πίεση που, στην οποία είμαστε οι Ευρωπαίοι πολίτες, θα, θα υπάρξει και πάλι ανάγκη να ξεφύγουν από, από, την καθημερινότητά τους το ερχόμενο καλοκαίρι. Πιστεύω πως ναι. Ε, ένα δείγμα σημαντικό δείγμα γραφής, είναι η World of the Market, τώρα που θα γίνει η εκθέση μεγάλη που γίνεται στο Λονδίνο, όπου εκεί θα αποτυπωθούν οι σκέψει των ξέρων tour operators για την παγκόσμια αγορά και μαζί με τον Βασιλικό και Γλάστρα. Έτσι. Ε, θα πάμε καλά, θα πάμε καλά, πιστεύω σε αυτό το κομμάτι, ειδικά στη Βρετανική αγορά. Τα ξενοδοχεία, στα συμβόλαια που όσα υπογράφουν συμβόλαια πλέον, μειώνεται ο αριθμό βενιμιούμενο με λόγω του booking, του ηλεκτρονικού ναι, και ναι. όλα αυτά. Ε, είναι αυξημένα σε σχέση με το 2022. Οι τιμέ που έχουμε υπογράψει για του χρόνου είναι παραπάνω. Mm -hmm. ah. ναι. Να σου πω τώρα, όσοι μα βλέπουν και επειδή έχουμε γίνει και Ευρωπαίοι και Global Tourists και τα λοιπά, πρέπει από τώρα να ψάχνονται για του χρόνου το καλοκαίρι που να κλείσουν ή είναι νωρί. Ή έχουν αργήσει. Για τον Έλληνα αναφέρεσαι. Για τον Έλληνα, δεν <σχεδεύτε> Ο, <και>, Ο Έλληνας... <σχεδεύτε> Αν είμαστε στο Λονδίνο τώρα ή <σχεδεύτε> στη Νέα Υόρκη, θα αναφερόμασταν. Ο Έλληνα δυστυχώ κοιτάει τελευταία στιγμή. Αλλά, δεν υπάρχει... έχει αλλάξει αυτό καθόλου. <σχεδεύτε> <σχεδεύτε> Αλλάζει, ειδικά στη νέα γενιά, γιατί mm. γίνονται κρατήσει μέσα από ηλεκτρονικά συστήματα που έχει δυνατότητα και ακύρωση λίγο πριν. Και θα έπρεπε να το σκεφτόμαστε αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε να κάνουμε κρατήσει και να εκμεταλλευτούμε τη συγκυρία. Δηλαδή, ότι μπορεί όλα τα συστήματα σε αφήνουν λίγε μέρε πριν να κάνει ακύρωση. Τώρα, εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε, φαίνεται αιώνα ο ερχομό του καλοκαιριού του 23. Δηλαδή, με, με όλο το φόβο που, στον οποίο έχουμε υποβληθεί, πώ θα βγάλουμε το χειμώνα. Ε, Ανεστή, μέσα στο Σαββατοκύριακο κάνει κράτηση. Ναι, για πού, Μαρία, πού θε. Δεν ξέρω, που αποφασίσει εσύ και η οικογένειά σου, εγώ. Καλά. Κοίταξε η Μαρία, είναι βόρειο λαδίτσα. Σίγουρα Μαρία, θα πάει ναι. στη Χαλκιδική. Ε, <laughs> αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και μακάρι να καταφέρω το, δε, το δεύτερο σκέλο να είναι στην Κρήτη, που είναι άλλη μεγάλη αδυναμία. εντάξει. πριν Α, πάμε ναι. να μα πει λίγο και για την ελληνική οικονομία, γενικότερα πώ το βλέπει ω οικονομικό συντάκτη και τουριστικό σα χρόνια, εγώ θέλω λίγο και για τον πληθωρισμό των ξενοδοχείων στην Αθήνα. Αν αυτό που βλέπουμε είναι φυσιολογικό που χτίζουν συνέχεια ξενοδοχεία, εγκαινιάζονται. Ή είναι ανάγκες της πρωτεύουσας που γίναμε και εμείς πρωτεύουσα των τριών διενυτερέψεων. Uh, Κοίταξε, αυτό το είπες πάρα πολύ εύστοχα. Ε, είναι προφανές ότι η ειναι αναγκες της πρωτευουσα που γιναμε βαίνει αυξανόμενη. Ε, κάποια στιγμή, ε, αν, δεν υπάρξει, αν δεν συνεχιστεί αυτή η ανω, ανωδική τάση, ε, θα υπάρξει πρόβλημα γιατί έρχονται και άλλα ξενοδοχεία. Mm. Δηλαδή, για παράδειγμα, το παλιό Εσπέρι που το έχει πάρει φατάλ είναι πολλά που είναι έτσι, έτοιμα να ανοίξουν μεγάλες από, επενδύσεις. από μεγάλε Έρχονται και άλλα να ανοίξουν τώρα. Mm -hmm. που να να θα ανοίξουν και άλλα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Έρχονται από τα ξενοδοχεία του Ελληνικού, έρχονται τα ξενοδοχεία κάτω τη Γκριβάλια στο Αστέρια. έχουμε αύξηση των υποδομών των διαθέσιμων κλινών εν ολίγης, που αν δεν συνεχιστεί αυτή η αύξηση της ζήτησης θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Mm -hmm. Λοιπόν, πάμε να μα δώσει τώρα τι εκτιμήσει σου. Πώ βλέπει τον ενεργειακό χειμώνα, αφού ξεκινήσαμε με ενεργειακού τουρίστε, και πώ βλέπει το 23. Από τι επιχειρήσει, από αυτού που μιλά κάθε μέρα, του επιχειρηματίε, τι σου λένε. Κοίταξε, ε, το, στα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, ειδικά των ενεργοβόρων, το, στο κόστο <laughs> ε, είναι σημαντικό το δηλαδή, παράμετρο στο αυτή, το, το, κομμάτι της ενέργειας. Το θέμα είναι ότι με αυτά τα προγράμματα που έχει επιθύρεση η κυβέρνηση για τα φωτοβολταϊκά και στη δυνατότητα που σου, δώσει, που σου δίνει να απορροφήσει εσύ ο ίδιο νομοθετικά, να μπορεί να απορροφήσει αντί να τα δίνει στο δίκτυο και να τα παίρνει. Μια... Αλλά πρέπει να τρέξει γρήγορα αυτό. Mm. Πρέπει να τρέξει γρήγορα. Ε, Σαφώ, ε, και, και ένα άλλο θέμα για τι για τις εξ, ελληνικέ εξαγωγέ που λέμε ότι ακούω ότι το κόστο το αυξημένο μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδι κλπ. Μα αυξάνεται στην Ελλάδα, αυξάνεται και έξω. Mm -hmm. Δεν είναι. Οπότε εκεί δεν βλέπω ε, στο κομμάτι των ελληνικών εξαγωγών πρόβλημα. Το ζητούμενο σε όλα αυτά είναι η κατανάλωση. Όταν λοιπόν έχει να πληρώνει τόσα για ρεύμα, τόσα για το σούπερ μάρκετ αυτά, Είναι προκειμένου να κάνετε. Η κατανάλωση θα μειωθεί. Εκεί υπάρχει το θέμα. Mm -hmm. Οι υπηρεσίε, υπάρχει ενδεχόμενο να τι μειώσουν, να τι υποβαθμίσουν ή όχι. Μιλάς τα καλά για, ξενοδοχεία. Μιλάτε και... για τον τουρισμό τώρα, Σύντομα. Ε, το είναι... βλέπει αυτό. Ή... Οι υπηρεσίε είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει και μείωση προσωπικού. Mm. Δηλαδή ψάχνουν προσωπικό και δεν βρίσκουν. Άρα, μπορεί ένα ξενοδοχείο που να έχει τρία εστιατόρια να λειτουργεί μόνο τα δύο και όχι το ένα. Mm -hmm. Εξ αυτού του λόγου, σου λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δηλαδή ε, είναι και αυτό ένα πρόβλημα για τον τουρισμό, Ότι δεν έχει κόσμο. Δεν mm -hmm. έχει εργαζόμενους. Όχι τόσο σε υψηλά μεγε... στελέχη, σε πιο χαμηλό βάθμα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη Τυριδάκη. Ο, ο τουρισμό είναι ε, με βεβαιότητα ένα θέμα που δεν δημιουργεί κατάθλιψη για την ελληνική οικονομία. Το αντίθετο, μάλιστα. Και έτσι φέρνουμε και μια ισορροπία στα δύσκολα θέματα των επιτοκίων και του πληθωρισμού. Να είστε καλά. Ευχαριστώ Καλή πολύ και Καλή. Καλά, ευχαριστώ ευχαριστούμε ευχαριστούμε για χάρη. την πρόσκληση. Θα τα